Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2020. Να ξεκινήσω με το πιο ευχάριστο, ότι υπάρχει σε αυτό το θέμα ομοφωνία των πολιτικών δυνάμεων, ότι είναι πολύ μικρός, είναι πολύ μικρό το ποσό το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι 91 εκατομμύρια, 1% περίπου του προϋπολογισμού, σε ένα Υπουργείο μιας ημικατεχόμενης πατρίδας, η οποία θα πρέπει να κάνει όλες τις ενέργειες που κάνει για να αντιμετωπίσει και την τουρκική αδιαλλαξία και συμπεριφορά, αλλά και να προβάλλει το δίκαιο του αγώνα μας διεθνώς. Όλα τα κόμματα, όλοι οι παρευρισκόμενοι στην Επιτροπή, σημειώσαμε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος και καλούμε και την κυβέρνηση να βρει εκείνους τους τρόπους να ενισχύσει το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο προσπαθεί είτε να μεταφέρει γνώση από υπαλλήλους άλλων Υπουργείων, είτε να μεταφέρει υπηρεσίες υπαλλήλους άλλων Υπουργείων, για να μπορεί να διεκπαιρεώσει το δικό του σημαντικό ρόλο. Προκαλέσε σας έκπληξη το χτυριακό πρόβλημα που ανέφερε ο Υπουργός? Θα πάω σιγά σιγά και σε αυτό. Να πω ότι πολύ σημαντικό και το σημειώνουμε είναι ότι είναι η πολυδιάστατη, η πολυθεματική εξωτερική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν μένει μόνο στο Κυπριακό. Μέσω θεμάτων που αφορούν και άλλες χώρες, προσπαθεί να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες συνεργασίας με πολλές άλλες χώρες και χώρες της βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η οικογένεια μας η Ευρωπαϊκή, χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας, χώρες της περιοχής, ώστε να μπορέσει και με άλλες πρωτοβουλίες να ενισχύσει και την προσπάθεια που κάνουμε για το κυπριακό πρόβλημα και την ανάδειξή του μέχρι την εξέβρεση μιας βιώσιμης λύσης. Με ικανοποίηση σημειώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Χτίζεται, δεν ολοκληρώθηκε ακόμη, αλλά χτίζεται αυτή η γραμματεία. Είναι πολύ σημαντική σε σχέση με το να υπάρχει συντονισμός όλων των Υπουργείων ή και της Βουλής, όπως έχει αναφερθεί, προς αυτήν την κατεύθυνση. Να έχουμε όλοι την ίδια προσέγγιση στο εξωτερικό. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχουμε ακούσει και μας ικανοποίησε είναι η δυνατότητα χρησιμοποίησης χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες που δεν έχουμε πρεσβείες, ώστε εντός του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε τη δική μας πρεσβεία, πληρώνοντας ένα ενίκιο. Αυτό γίνεται σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ ακριβά τα ενίκια για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δικό μας χώρο, ή η συνύπαρξη με άλλες μικρές χώρες που μπορεί να έχουμε οικονομίες κλίμακας σε αυτόν τον τομέα. Ταυτόχρονα, μια θέση του Υπουργείου που μας ικανοποίησε όταν την ακούσαμε πέρσι και ρωτήσαμε φέτος πώς προχωρά, είναι virtual embassies, η δυνατότητα με χρήση της νέας τεχνολογίας, εκεί που δεν έχεις καθόλου ούτε πρεσβεία ούτε προξενείο, να μπορεί να δίνεις υπηρεσίες αυτού του τύπου με την χρήση της τεχνολογίας. Είναι ένα πρόγραμμα που προσπαθεί το Υπουργείο να το υλοποιήσει μέσα στα πολύ στενά οικονομικά. Γι' αυτό αντιδράσαμε και γι' αυτό έντονα και είπαμε ότι δώστε και άλλα χρήματα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι κρίμα από το Θεό να μιλάμε για ένα Υπουργείο Εξωτερικών που να έχει προϋπολογισμό που είναι μικρότερος και από κάποιους ημικρατικούς οργανισμούς. Επίσης, σημαντικό είναι αυτό με το χτίριο που έχουμε ακούσει και μας έχει προξενήσει μεγάλη απογοήτευση και προβληματισμό. Ένα χτίριο σχετικά καινούριο του 1990 κατασκευής να έχει σοβαρά δομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μετακίνηση του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι να διορθωθούν. Είπαμε ότι θα ζητούμε να έχουμε στοιχεία για το είδος των προβλημάτων και κατά πόσο θα πρέπει να δοθούν και κάποιες εξηγήσεις ή και συνέπειες, εάν υπάρχουν, γιατί ένα καινούριο χτίριο αντιμετωπίζει σήμερα δομικά προβλήματα με κίνδυνο και για τους υπαλλήλους, αλλά ευρύτερα για οποιοδήποτε διακινείται σε αυτό το χτίριο. Αυτά για το Υπουργείο Εξωτερικών. Κύριε Βότση, επειδή γίνεται μόνο αριθμό του Υπουργείου Εξωτερικών, πολιτικά συμφωνείτε πλήρως με τον Υπουργό Εξωτερικών σε όσες πολιτικές εξαγγελίες είχαν και αναφέρομαστε στα θέματα της ΑΟΣ, στις στρατηγικές συμφωνίες, σαν δίκο μιλούν τώρα. Εμείς συμφωνούμε ότι θα πρέπει οι τριμερείς συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές. Έχει ξεκαθαρίσει ο Υπουργός ότι δεν αναμενόταν, ούτε αναμένεται, ότι τριμερείς αυτές συνεργασίες σημαίνει ότι αν αύριο η Τουρκία, που αποδεικνύεται στον ταραχυξία της περιοχής, κάνει μια δική της ενέργεια, μια χώρα που έχει τριμερείς συνεργασία θα επιτεθεί στην Τουρκία.
Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι με διπλωματικό τρόπο, με πολιτικό τρόπο, με νομικό τρόπο να αντιμετωπιστεί η τουρκική συμπεριφορά και οι τριμερείς βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως επίσης και ο σχεδιασμός για το, όπως το ονομάζεται, ένα μεσογειακό ΟΑΣΕ, που θα μαζέψει όλες τις χώρες της περιοχής, με κέντρο την Κύπρο, ελπίζουμε, και να μπορούν όλες αυτές οι χώρες να διασφαλίζουν την ειρήνη στην περιοχή και τα κοινά συμφέροντα όλων για ειρηνική συνύπαρξη σε μια πολύ κρίσιμη και ζεστή, θα έλεγα, πολιτικά περιοχή που είναι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Άρα, βεβαίως, συμφωνούμε. Στον ενεργειακό σχεδιασμό, τα έχουμε πει και άλλες φορές, θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί ο ενεργειακός σχεδιασμός της Κυπριακής Δημοκρατίας παρά τις τουρκικές, την τουρκική συμπεριφορά. Άρα, ναι, στο Κυπριακό με ρωτήσατε αν συμφωνούμε. Έχει αναφερθεί ότι η πολιτική έχει καθοριστεί, όπως σας έχω εξηγήσει, ότι δεν είναι μονοδιάστατα να πηγαίνουμε στις χώρες και να λέμε μόνο, ξέρετε, έχουμε πρόβλημα στην Κύπρο με την Τουρκία. Πρέπει να μπεις και να έρθεις κοντά και με τα συμφέροντα άλλων χωρών, που σήμερα τους βλέπουμε να ταλανίζονται οι ευρωπαϊκές χώρες με το μεταναστευτικό. Έχουμε τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, που πλέον έχουν μπει πρώτα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίων ή συνεδριάσεων στις οποίες βρισκόμαστε, και είναι καλά και σωστό ταυτόχρονα να έχεις και θέματα που ενδιαφέρουν και τους άλλους, όπως επίσης η οικονομική διπλωματία. Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω την παρουσίαση που έκανε ο Υπουργός πριν δύο μήνες και στην Λεμεσό, παρουσιάζοντας το όραμα πώς θα κινηθεί η χώρα μας και σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα τα οποία, αν καταφέρεις να τα μαζέψεις και να τα τροχιοδρομήσεις, που να έχουν να κάνουν και να κερδίζουν όλοι από μία δράση, είναι πολύ σημαντικό να έχεις και εσύ την αντίστοιχη ενίσχυση στις δικές σου δράσεις όταν χρειάζεσαι τη βοήθεια των άλλων. Πώς πού είμαστε στην Επιτροπή με την κατάθεση? Στην Επιτροπή πάμε πολύ καλά και ευχαριστώ για την ερώτηση. Η Επιτροπή Οικονομικών, έχω ενημερώσει και την Ολομέλεια χθες, έχει ενώπιον της 31 προϋπολογισμούς. Ήδη έχουν κατατεθεί οι 16, έχουμε συζητήσει τους 11 και 4 σήμερα, 15 και έναν που έχουμε προγραμματισμένο για την 5η 16. Άρα όσοι έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα προχωρούν, συζητούνται στην Επιτροπή και ολοκληρώνεται η συζήτησή τους, για να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε παρά το φόρτο της Επιτροπής που έχει να κάνει με τον κρατικό προϋπολογισμό, και προσπαθούμε και με απογευματινές συνεδρίες τη Δευτέρα, όπως σήμερα, να συγκεράσουμε όλη τη δουλειά για να προλάβουμε, και θα προλάβουμε εντός των πλαισίων τα οποία ο Πρόεδρος της Βουλής και η Επίτροπη Οικονομικών έχει ζητήσει οι μη κρατικοί οργανισμοί να κατατίθενται βάσει νομοθεσίας την ημερομηνία που πρέπει και όχι την επόμενη χρονιά, όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε ικανοποιημένοι, έχουμε χαιρετήσει την προσπάθεια των υπουργών που έχουν να κάνουν με τους αντίστοιχους μικρατικούς και τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια των μικρατικών οργανισμών, καθώς και τις διευθύνσεις που είναι εντός των πλαισίων. Εάν μείνουν κάποιοι πίσω, στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας θα κατονομαστούν για να ενθαρρύνουμε θετικά όσους προχωρούν, αλλά να σημειώσουμε ποιοι δεν προχωρούν. Και είμαι βέβαιος, ή θέλω να πιστεύω, ότι θα προλάβουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε ψηφίσει και τους ημικρατικούς, τους προϋπολογισμούς όλων των ημικρατικών οργανισμών. Παρόλο που φαινόταν άθελος, θα τον πετύχουμε, εφόσον φυσικά κατατεθούν. Άρα, έχετε τους 30.